σε σχέση με το πέμπτο θέμα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Καταρχήν θα πρέπει να σας πούμε ότι η θέση μας επί της ουσίας του θέματος είναι αυτή που έχει διατυπωθεί και από τους εκπροσώπους μας στην Περιφερειακή Επιτροπή, ότι δηλαδή είναι απαράδεκτο οι συμπολίτες μας που υπέστησαν τεράστια ζημιά στη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, αντί να βρουν την περιφέρεια αρρωγό και να τους στηρίξει, να τη βρουν απέναντι. Έχουν χυθεί τόνοι κροκοδίλια δάκρυα για αυτούς τους συνανθρώπους μας και η περιφέρεια αποφασίζει να αναθέσει σε μεγάλα δικηγορικά γραφεία το θέμα, ώστε να αντιμετωπίσει με επιτυχία την αντιπαράθεση με τα συμφέροντα αυτών των ανθρώπων που περιμένουν να δικαιωθούν. Αυτή είναι επί της ουσίας η αντίληψή μας και η αντίθεσή μας. Βέβαια, κατά την άποψη της κυβέρνησης και προφανώς και της δικής σας, αφού είσαστε μια κυβερνητική παράταξη στα πλαίσια του Περιφερειακού Συμβουλίου, όποιος ζητάει απόδοση ευθυνών, τι κάνει? Εργαλειοποιεί τον ανθρώπινο πόνο, κατά τα λεγόμενα τα κυβερνητικά. Η έκφραση για μας αυτή είναι ιδιαίτερα προσβλητική, γιατί ο κάθε πόνος έχει μια αιτία και εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αναδείξουμε την αιτία πίσω από τον πόνο που δημιουργήθηκε σε αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτή η αναζήτηση είναι μάλλον που δεν αρέσει. Βέβαια, το ποιος εργαλειοποιεί τι, θα το πούμε και παρακάτω. Η απάντηση που δίνει η κυβερνητική προπαγάνδα, και την ακούμε και τώρα για τα τέμπη, είναι αφήστε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αυτό δεν λένε? Εδώ, κύριοι και κυρίες περιφερειακοί σύμβουλοι, στο πέμπτο θέμα που συζητάμε, την έκανε η δικαιοσύνη τη δουλειά της. Το τρίτο, το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο Αθηνών και όχι το ειρηνοδικείο Μαραθώνα, βρήκε ένοχη την κρατική δομή Περιφέρεια Αττικής, ένοχη την κρατική δομή Ελληνικό Δημόσιο, ένοχη την κρατική δομή Δήμος Ραφίνας Πικερμίου. Τι κάνετε λοιπόν απέναντι σε αυτή τη δικαστική απόφαση που έκανε η δικαιοσύνη τη δουλειά της? Την πάτε στο εφετείο. Τι θα αλλάξει, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, στο εφετείο? Θα ζωντανέψουν άνθρωποι, θα ξεκαούνε σπίτια, ή απλά θα κερδίσετε χρόνο όπως γίνεται σε κάθε τραγωδία? 14 χρόνια κάνανε οι άνθρωποι, τα θύματα, οι συγγενείς των θυμάτων του άμυνα, για να δικαιωθούν. Αυτό θέλετε? Όταν λέει η κυβέρνηση και κατ' επέκταση κι εσείς να κάνει δικαιοσύνη τη δουλειά της, εννοείται να παραπεμφθεί στην επόμενη 15ετία, 20ετία, έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού ποιος ή ποιος πεθαίνει και σιγά μην είμαι εγώ τότε? Αυτό είναι η επιτομή της εργαλειοποίησης. Να χρησιμοποιείς ακόμα και τους θεσμούς στη λογική της εξυπηρέτησης των δικών τους συμφερόντων. Μα θα πείτε ή θα ακουστεί, εδώ έχουμε να διαχειριστούμε το δημόσιο συμφέρον. Ας δούμε και τυπικά πώς χειριστήκατε το υποτιθέμενο δημόσιο συμφέρον. Η απόφαση 54 της Περιφερειακής Επιτροπής, αν τη διαβάσει κάποιος, είναι να είναι καλά η δικηγορική εταιρεία που ήρθαν οι άνθρωποι και μας ενημέρωσαν και μπόρεσε να κάνει χρήση του άρθρου 159 ο Περιφερειάρχης. Αυτό λέει. Και στη συνέχεια βέβαια πλέκει το εγκόμιο της εταιρείας προκειμένου να δικαιολογήσει την ανάθεση της υπόθεσης. Όμως, κοιτάξτε, δεν νομίζουμε ότι η εταιρεία το έμαθε στις 8 πρώτου και έστειλε επιστολή στον εκτελεστικό γραμματέα. Προφανώς και το ήξερε. Και το γράφει μέσα. 8 πρώτου η επιστολή της, λέει, είχε κατατεθεί στις 10-11 στην περιφέρεια η απόφαση. Άρα ήταν γνώστρια. Αλλά προφανώς το άφησε τελευταία στιγμή. Σου λέει στην τούρλα του Σαββάτου ποιον θα βρούνε. 8 πρώτου έκανε την επιστολή για να βγει 9 πρώτου η απόφαση του Περιφερειάρχη. Και βέβαια δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε ότι περνάτε σε μια γραμμούλα ότι αυτή η εταιρεία, η γνώστρια όπως την εμφανίζεται, που δεν έχουμε βέβαια κανένα λόγο να αμφιβάλλουμε για την επιστημοσύνη των ανθρώπων, αλλά αυτή η εταιρεία ήταν αυτή που την έχασε την υπόθεση. Αυτή τη χειρίστηκε πρωτόδικα, αυτή την έχασε και σε αυτήν τη δίνεται για να την πάει στο εφετείο. Και επίσης δεν μπορούμε να μη σχολιάσουμε ότι σήμερα ακούσαμε ότι κάνετε πρόταση για το ποιο θα είναι το ποσό, γιατί μέχρι να έρθουμε εδώ η μόνη πρόταση που είχαμε στα χέρια μας ήταν αυτή που έλεγε το δικηγορικό γραφείο. Τέλος πάντων, για να μην σας κουράζω άλλο, για την ουσία της υπόθεσης όπως την είπαμε στην αρχή, αλλά αν θέλετε και για το τυπικό όπως το περιέγραψα προηγουμένως, όχι μόνο καταψηφίζουμε το συγκεκριμένο θέμα, αλλά η παράταξή μας προτείνει τρία πράγματα. Το Περιφερειακό Συμβούλιο να αποφασίσει να ανακαλέσει την απόφαση 54/2024 της Περιφερειακής Επιτροπής, όπως και την απόφαση 254 του 2023, και επειδή δεν είμαστε κατά της απλήρωτης εργασίας, να πούμε να αποζημιωθεί η εταιρεία Φλογαΐτη, μόνο όμως προς το μέρος της σύνταξης των δικογράφων και όχι για την παροχή υπηρεσιών. Να αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο την πάυση κάθε αντιδικίας με τα θύματα από το έγκλημα στο Μάτι. Και τέλος, προτείνουμε για το συγκεκριμένο θέμα να γίνει ονομαστική ψηφοφορία και να πάρει ο καθένας την ευθύνη της ψήφου του.